Κυρία Διαμαντοπούλου, ευχαριστούμε πολύ για την τιμή μας κάνετε να μιλήσετε στο blog μας και χαιρόμαστε που είμαστε εδώ μαζί σας λίγο πριν τις διακοπές. Θα μας τα πείτε σε λίγο για τις διακοπές, που θα πάτε, τι θα κάνετε. Αλλά μια και είμαστε σε περίοδο που αυτό το φλέγον θέμα είναι το θέμα της γρίπης, έχετε να μας πείτε κάτι, κάποια ιδέα, κάποια πληροφορία, κάποια συμβουλή? Χαίρομαι πολύ και εγώ που είμαι στο blog σας, το οποίο είναι και εναλλακτικό και πολυπίκυλο, και αυτό μου κάνει κυρίως εντύπωση, και με καταπληκτική μουσική, για να σας χαρώ γι' αυτό. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε μάλλον, γιατί είμαστε πολλοί, όπως ξέρετε. Ναι, βεβαίως. Ξέρω ότι είστε μια μεγάλη ομάδα από πίσω που υποστηρίζετε το blog. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσουμε με αυτό το θέμα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο και νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός θα απασχολεί όλο και περισσότερο. Το θέμα της γρίπης έχει πλέον τα χαρακτηριστικά της πανδημίας, όπως έχει αποφανθεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Αλλά αυτή η πανδημία έχει το θετικό χαρακτηριστικό ότι είναι πάρα πολύ ελαφράς μορφής. Το θέμα είναι θέμα δημόσιας υγείας περισσότερο και όχι κλινικής κατάστασης και θέμα γιατρών και νοσοκομείου, με την έννοια ότι υπάρχει μια δυσκολία στην αντιμετώπιση του φαινομένου. Είναι πώς θα λειτουργήσει η πολιτεία, ώστε εάν επαληθευτούν οι προβλέψεις, επαναλαμβάνω πάντα οι προβλέψεις των επιστημόνων, ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού θα αρρωστήσει ταυτόχρονα, πώς θα δημιουργηθεί το σχέδιο εκείνο, ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα στη λειτουργία της διοίκησης, στη λειτουργία των νοσοκομείων, στη λειτουργία των σχολείων, στη λειτουργία της οικονομίας. Είναι λοιπόν ένα πολύ σοβαρό θέμα και αφορά την κάθε οικογένεια, αφορά τον καθένα από εμάς, αφορά τη λειτουργία του ελληνικού κράτους. Δεν χρειάζεται κανένας πανικός. Είναι πράγματα που συμβαίνουν, έχουν συμβεί και άλλες φορές. Μπορεί η εξέλιξη να είναι απολύτως θετική, δηλαδή να μην συμβεί κάτι, αλλά και σε περίπτωση που θα συμβεί, πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Και πρέπει να σας πω, για να πάρω έναν συγκεκριμένο χώρο που είναι η παιδεία, είναι ο χώρος που έχω την ευθύνη και που απασχολεί πολύ κόσμο, γιατί ναι, οι γονείς έχουν. Άκουσα χτες ότι πρέπει να κλείσει τα σχολεία, κάποιοι λέγανε. Ναι, αρχίζουν τώρα πάλι όλα τα κρέα και αρχίζουν και συζητιώνται και να στείλουμε τα παιδιά μας στα σχολεία και να μην τα στείλουμε. Μα δεν είναι καλύτερα να μείνουν σπίτια τους προκειμένου να αρρωστήσουν? Ναι, σκεφτείτε τώρα, κύριε Τριφύλλη, να μείνουν όλα τα παιδιά στο σπίτι. Να μείνουν οι γονείς στο σπίτι, γιατί πρέπει να αφροντίσουν τα παιδιά. Να αδειάσουν νοσοκομεία, δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία, να σταματήσει η λειτουργία της οικονομίας. Και αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα το να μην διαδοθεί η γρήπη ή το να πάνε τα πράγματα καλύτερα, θα γίνει κάποια στιγμή. Αλλά να σας πω το παράδειγμα της Αυστραλίας, που αυτή τη στιγμή η Αυστραλία έχει χειμώνα και τα σχολεία λειτουργούν. Πλήττεται ακόμα. Που πλήττεται και οι αποφάσεις των επιστημόνων και των πολιτικών ήταν ότι δεν θα πρέπει να κλείσουν τα σχολεία. Άλλες χώρες έχουν λειτουργήσει διαφορετικά. Εμείς δεν είμαστε σε μια φάση για να πούμε αν θα κλείσουν ή θα ανοίξουν τα σχολεία. Να σας ρωτήσω κάτι σε σχέση με το. Ναι. Μιλάτε για τη σημερινή κατάσταση. Άκουσα από τις Βρυξέλλες, φίλους από τις Βρυξέλλες, ότι υπάρχει ενδεχόμενο ο χειμώνας ο δικός μας να φέρει τον ιό πολύ πιο σκληρό και δυνατό και πώς να πω, ας πούμε, και πιο επικίνδυνο, μεταλλαγμένο. Αυτή την εκδοχή την. Εγώ δεν είμαι επιστήμονας, ναι. Έχω κάνει όμως αρκετές συζητήσεις και στο ΠΑΣΟΚ τους καλέσαμε τους ειδικούς επιδημιολόγους. Θα κάνετε ειδική σύσκεψη. Κάναμε μια σύσκεψη όπου συμμετείχαν πρόεδρος των επιδημιολόγων και πιο γνωστοί, εν πάση περιπτώσει, επιστήμονες του είδους, οι οποίοι δεν μπορούν να αποκλείσουν την μετάλλαξη, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν φαίνεται να είναι πρώτο πυλόν. Εμείς ως χώρα, για να έρθουμε στα δικά μας, γιατί πραγματικά ο κόσμος έχει μεγάλη αγωνία, το συναντώ στον δρόμο, το συναντώ στα τηλέφωνα που με παίρνουν παντού. Τι θα γίνει από το Σεπτέμβριο? Και ο Αύγουστος μπορεί να είναι δύσκολος μήνας, γιατί ο Αύγουστος έχει πάρα πολλούς επισκέπτες, έχει πάρα πολλούς τουρίστες. Ναι. Εδώ χρειάζεται μια οργανωμένη πολιτεία να ξέρει τι θα κάνει σε όλους τους τομείς. Το πρόβλημα είναι διατομεακό. Δηλαδή, δεν είναι θέμα του κ. Αβραμόπουλου και του Υπουργείου Υγείας. Πρέπει να ξέρουμε τι θα κάνουμε με τα ξενοδοχεία, στον τουρισμό, με τα σχολεία στην παιδεία, με τις φυλακές, με το στρατό, με την αστυνομία, με τα κέντρα μεταναστών, με τις γειτονιές όπου είναι υπάρχει πολύ μεγάλο συνωστισμό. Όπω, πολύ φασαρία. Καταλαβαίνουμε λοιπόν. Για αυτό το κράτος μας είναι δύσκολο. Σωστό. Έπρεπε λοιπόν το πρώτο και κυριότερο να υπάρξει ένα αντιυπουργικό όργανο το οποίο και ζητήθηκε. Πάντως, εσείς να προσέχετε που είστε νέες και εμείς οι μεγαλύτεροι, από ό,τι φαίνεται, δεν μας πειράζει και πολύ ο ιός. Βέβαια, αν μας πειράξει είναι δύσκολα τα πράγματα. Έχει κάτω από 50 χτυπάει ο ιός. Δεν ξέρω αν είστε. Λέγεται ότι όσοι είναι γεννημένοι πριν από το 55, ναι, έχουν ακόμα στέλεχος του ιού, ανασωπητικό στέλεχος του ιού. Αυτό ακριβώς. Το 18. Εγώ το έχω. Ωραία. Οπότε, όχι, το 18 δεν είναι γεννημένος, βέβαια. Όχι, έχετε το στέλεχος του ιού.
αλλά για να πω απλά πράγματα, το Υπουργείο Παιδείας πρέπει μες τον Αύγουστο, ας πούμε, να δώσει μερικές οδηγίες, όπως έχουν κάνει άλλα υπουργεία. Δηλαδή τα παιδάκια πρέπει το πρωί να εξετάζουν τη θερμοκρασία τους, να πλένουν τα χέρια τους, εγώ να χρησιμοποιούν τα. Στο blog μου δεν περιμένω το Υπουργείο Υγείας. Έχω βάλει το Υγείας του Καναδά και του Αμερικάνικου CDC και είμαστε εντάξει. Εντάξει, δώσαμε οδηγίες. Αλλά τουλάχιστον να δοθούν οδηγίες στα παιδιά και στους γονείς και στις επαφείς ομάδες. Η σχέση τώρα, θα σας διακόψω λίγο γιατί είναι λίγος ο χρόνος μας, αλλά η σχέση τώρα οικονομίας που είπατε και γρήπης. Έτσι κι αλλιώς τα πράγματα είναι δύσκολα στην οικονομία από το Σεπτέμβριο και μετά ήδη δηλαδή. Είναι δύσκολα. Εάν η γρήπη έχει μεγάλες διαστάσεις θα είναι ακόμη πιο δύσκολα, αλλά ας τα ξεχωρίσουμε λίγο. Εγώ να σας πω ότι πιστεύω ότι το Σεπτέμβριο θα πρέπει η χώρα να το πιστεύω, το ελπίζω και το εύχομαι, αλλά δεν πιστεύω ότι ο Καραμαλής μπορεί να το κάνει αυτό. Η χώρα πρέπει να παρουσιάσει ένα τετραετές πρόγραμμα, το οποίο να είναι σταθεροποίησης και ανάπτυξης. Ένα πρόγραμμα που να έχει σαν στόχο το 2011 πλέον ή το 2012 ακόμα καλύτερα να βάλει στόχους για το έλλειμμα και το δημόσιο χρέος και κατά χρόνο να εξηγούμε και στις Βρυξέλλες και στους εαυτούς μας τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν από το θέμα του δημόσιου τομέα μέχρι το θέμα των ανοιχτών επαγγελμάτων και από θέματα που αφορούν την λειτουργία της αλλαγής στην παιδεία μέχρι τις μεγάλες περιβαλλοντικές αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε. Αυτό θα πρέπει να είναι τετραετές κλειστό πρόγραμμα, να είναι δεσμευτικό για τη χώρα, να περάσει από τη Βουλή, να πούμε ότι πάμε σε μια ανάκαμψη με πρόγραμμα. Τώρα λειτουργούμε λίγο σαν μπακάλικο η ελληνική κυβέρνηση. Ένα μέτρο σήμερα, ένα μέτρο αύριο. Αυτά τα μέτρα δεν είναι σε κανένα σχέδιο, δεν ξέρουμε τι θα φέρουν. Ελπίζω, για να πω κάτι πολύ απλό και συγκεκριμένο, ότι θα μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό το τετραετές σταθεροποιητικό πρόγραμμα με στόχο την ανάπτυξη της χώρας ως Πασό. Α, σας το εύχομαι και δεν πιστεύω ότι τα πράγματα θα είναι τόσο απλά. Τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας είναι διαχρονικά νομίζω. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Μπορεί να έχει βαχτεί ήδη, αλλά στην πολιτική. Μακάρι να τα λύσει και αυτή η κυβέρνηση και εσείς να τα λύσετε και όλες οι κυβερνήσεις να τα λύσουν. Αλλά δεν νομίζω ότι έχουμε αρκετό μυαλό για αυτά τα πράγματα. Είμαστε αλλού ως χώρα. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα. Τώρα διακοπές. Τώρα διακοπές. Α, μάλιστα. Θα πάτε ή μάλλον να μου πείτε που τώρα, θα πάτε. Τώρα, ακριβώς τώρα, θα Κοζάνη. Τι είναι η Κοζάνη για εσάς, από εκεί δεν είστε. Είμαι από την Κοζάνη, διακοπές δεν θα πάω στην Κοζάνη, θα περάσω όμως το καλοκαίρι και κάνω μια βόλτα γιατί στην Κοζάνη και ιδιαίτερα στο Βόλιο. Γεννηθήκατε εκεί, έχετε καταγωγή. Γεννηθήκα στο Χρώμιο. Το Χρώμιο είναι ένα χωριό που έχει μεταλλεία. Είναι ανάμεσα στην Κοζάνη και τα Βεβαίνα. Το μέταλλο δηλαδή Χρώμιο. Ναι, το μέταλλο Χρώμιο. Ο πατέρας μου δούλευε τότε στα ορυχεία και γεννήθηκα σε ένα πολύ μικρό εργατικό οικισμό που λίγα μετά από χρόνια και τον είδα πάλι. Από μικρά σπιτάκια με τσίγκο από πάνω. Ο πατέρας μου ήταν κομμουνιστής και δεν μπορούσε να βρει δουλειά πουθενά εκείνη την περίοδο και είχα να ανέβει με τη μητέρα μου στο Χρώμιο. Από εκεί λοιπόν ξεκίνησε, από αυτό το χωριό. Και μετά ως παιδί γύρισα όλη την Ελλάδα ακολουθώντας τους γονείς μου. Όμως η Κοζάνη ήταν πάντοτε η πατρίδα μου, ήταν μέσα μου. Γύρισα μόλις τελείωσα το πανεπιστήμιο και ξεκίνησα τη δουλειά μου και εκεί μεγάλωσα πολιτικά. Η πρώτη εκλογή σας εκεί δεν ήταν, νομίζω. Η πρώτη εκλογή μου. Και η πρώτη, τι είναι αυτό, τα πρώτα μου βήματα. Ακούω κατά γύρω. Ο Κρόκος Κοζάνης, τι είναι αυτό το πράγμα. Κάτι απλό. Ο Κρόκος Κοζάνης είναι ένα φυτό το οποίο φυτρώνει μόνο στην Κοζάνη. Φυτό, μάλιστα. Ενώ το έχουν δοκιμάσει παντού, το έχουν προσπαθεί να το μεταφυτεύσουν, δεν φυτεύεται πουθενά αλλού. Ο Κρόκος βγάζει αυτό που είναι γνωστό ως σαφράν. Δηλαδή είναι αυτό το μπαχαρικό, το οποίο όμως έχει πολλές ιδιότητες. Είναι και στη φαρμακευτική και στη χρωστική ουσία. Και βέβαια είναι πάρα πολύ καλό και το συστήνω σε όλους, στη μαγειρική, όπου σκίζει στην Ευρώπη, ειδικά στη γαλλική κουζίνα. Και καλό θα κάνουμε να το βάλουμε και στη δικιά μας κουζίνα, γιατί παράγουμε πάρα πολύ καλό κρόκο στην Κοζάνη. Μάλιστα. Έχετε και ωραία φαγητά, φαντάζομαι. Έχουμε ωραία κουζίνα. Εγώ θα θέλω να σας πω ότι έχει και πάρα πολύ ωραία μουσική. Θα σας πω τώρα το 15 Αύγουστο, θα σας πω εγώ ένα τραγούδι μόνο πολύ σε 3 δευτερόλεπτα, γιατί είναι η αργή ήχη της Βόρειας Ελλάδας και είναι τα τραγούδια που τραγούνται τώρα το 15 Αύγουστο, από το Μάιο μέχρι το 15 Αύγουστο, όλα τα χωριά. Λοιπόν, αρχίσουμε με αυτό. Ναι. Τρία παιδιά παλάβουσαν και πήραν τα σουκάκια. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ψάξω στο